συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός Γιάννη, τοποθετείται σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και το κάψιμο της και επισήμως της υποψηφιότητας του Γιώργου Γραμματικάκη. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τον πολύ γνωστό συγγραφέα, τον κύριο Βασιλικό, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο έχουμε, το οποίο βεβαίως είναι ανακοινώσιμο και έχει κλειδώσει? Βρέθηκε μία θέση για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, και για τον Terence Quick, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, που προερχόμενο από τους ΑΝΕΛ, τον είχε τοποθετήσει εξοκοινοβουλευτικό υπουργό ο κύριος Πάνος Καμένος, παρέμεινε πιστός μέχρι τέλους στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα πρόσφατα ως επιλαχών βρέθηκε στα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά την παραίτηση του Θανάση Παπαχριστόπουλου. Άρα λοιπόν ο Terence Quick είναι αυτός λοιπόν ο οποίος θα κατέβει στην μάχη για τον Σταυρό, αν δεν κάνω λάθος, στον βόρειο τομέα των Αθηνών. Στο βόρειο τομέα Αθηνών μαζί με μεγαθύρια όπως ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Μάλιστα. Τώρα πες μου παρακαλώ κάτι. Πώς αξιολογείται αυτή η επιλογή του κύριου Βασιλικού? Ο κύριος Βασιλικός βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι είχε δώσει το παρόν και στην συγκέντρωση, στην εκδήλωση που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας προεκλογικά, προεκλογικά λίγο πριν τις Ευρωκάλπες στις αρχές Μαΐου στον Καζάρτε, που είχε δώσει το παρόν μεταξύ άλλων καλλιτεχνών οι οποίοι βρίσκονταν και βρίσκονται κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Βασιλικός δεν είναι μια προσωπικότητα που επιθυμούσε ο Αλέξης Τσίπρας να σηματοδοτήσει ένα ευρύτερο άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρό χώρο, να σηματοδοτήσει και το ένα πιο πολιτισμικό προφίλ, υψηλό πολιτισμικό προφίλ για τον ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ο κύριος Γραμματικάκης κάει και λόγω των αντιδράσεων τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ Κρήτης όσο και εντός του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, ναι, γιατί υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη φέρονταν πολύ ενοχλημένα στη φήμη του κύριου Γραμματικάκη και στα τεθεί επικεφαλής. Μάλιστα. Νίκη, συγκεντρώνεις πληροφορίες, καθώς φαίνεται ότι αυτή η επιλογή του κυρίου Βασιλικού μάλλον θα δημιουργήσει και άλλες συγκρούσεις, καθώς η κυρία Χτσιόγλου ήταν εκείνη της οποίας το όνομα είχε πρωτοακουστεί ως επικεφαλής. Παρ' όλα αυτά, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο σε εσένα, γιατί θα